Εντάξει, δεν το βλέπεις αυτό χειμώνα και με γελάς. Τις κρύες μέρες του χειμώνα. Να τη βγάλω την μπλούζα τελικά. Βγάλτε να. Τέλεια, έτοιμη κυρία Αναστασία. Έτοιμη. Λοιπόν, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Χάρης, το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, μάθετε το. Και έχω μαζί μου την Αναστασία Καλογέρη, που είναι η First Runner Star Ελλάς 2018. Το είπα καλά. Πολύ καλά. Και εμείς τουρισμός 2018. Αυτό γιατί το ξεχνάω. Πού είμαστε και στην Ελλάδα και είναι χώρα του τουρισμού. Εννοείται. Πρέπει να δείξουμε την ελληνική ομορφιά, παιδιά. Δεν κάνω έτσι, κάνω έτσι. Τώρα ομορφιά, εντάξει, μετά στο τέλος θα φάνε ομορφιά, τώρα εντάξει. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα θα είναι, θα το ξαναπώ αυτό, αλλά μην γράφτε το. Λοιπόν, στο σημερινό μας βίντεο, λοιπόν, αυτό που θα παρακολουθήσετε θα είναι ότι θα τις κάνω εγώ ένα μακιγιάζ total purple αυτή τη φορά, γιατί κάποιος το ζήτησε κιόλας. Και λέω, γιατί να το κάνω επάνω μου και θα το κάνω σε μια πιο όμορφη, σκέφτηκα. Λοιπόν, και θέλουμε να κάνουμε και λίγο κουσκούς, γιατί δεν τα έχουμε πει. Του τι έγινε στα Καλλιστεία, πώς ήτανε, θέλω να μάθω, δεν γνωρίζα ποτέ, πρέπει να μάθω. Καταλάβατε, θέλετε και εσείς να μάθετε, αν θέλετε, δείτε τη συνέχεια, να φύγει το βίντεο παρακαλώ. Δεν θα σας κοιτάμε σήμερα, εντάξει. Είναι το πρώτο μου βίντεο και θα ρωτήσεις, καταλαβαίνετε. Και στο κάτω κάτω ήρθε μια καφέ, πιες λίγο καφέ για να φανείτε και δεν πίνουμε καφέ. Παιδιά, ετοιμάστε καφέ, ετοιμάστε popcorn, ετοιμάστε ηλιόσπορους, έχει να πέσει τρελό κουσκούς. Πολύ backstage για τα Καλλιστεία. Έχουμε να μάθουμε πολλά και διάφορα. Ωραία. Ρωτήστε με. Θα σας τα πω όλα. Σωστά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτάτε και κάτω στα σχόλια. Και μετά η Αναστασία καλά θα κάνει να απαντήσει. Να βρει τον χρόνο. Έχω λογαριασμό. Ό,τι θέλετε αφήστε κάτω comment. Ρωτήστε. Ό,τι δεν απάντησα. Και θα σας τα πω. Και κάνει και ζέστη. Ωστόσο, να μην ξεχάσω ότι θα σας βάλω στην περιγραφή και κάτω το Instagram της Αναστασίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να τη ρωτήσετε προσωπικά ό,τι χρειάζεται να μάθετε. Για πες, Αναστασία, αρχικά, κάτι που θέλω να μάθω, πώς δήλωσε συμμετοχή, πώς ήρθε να πας στα Καλλιστεία, γιατί είσαι μαθηματικός, από ό,τι ξέρω. Ναι, εγώ κάνω ιδιαίτερα σε παιδιά, ναι. Είμαι μαθηματικός. Κοίτα να δεις, μου το έβγαλε κάπου, ήμουν με την αδερφή μου. Είχα, παλιά η αδερφή μου κρυφά είχε ξαναδηλώσει συμμετοχή στα Καλλιστεία. Για σένα, ναι, την ίδια. Το οποίο δεν το ήξερα καθόλου καν. Oh. Και με είχαν πάρει, δεν πήγα ποτέ. Καλλιστεία τύπου επί Αντένα. Για Miss Young θα πήγαινα, ναι, γιατί ήμουν τρίτη ηλικίου νομίζω, από ό,τι θυμάμαι. Αλλά ήθελα να διαβάσω και τα λοιπά, δεν πήγα. Και τώρα μας το πέταξε κάπου στο... Δεν θυμάμαι, στην αρχική, κάπου μας το έβγαλε για τα Καλλιστεία, ότι επιστρέφουν και τα λοιπά. Και μου λέει, μου ρε, δεν δηλώνεις για πλάκα. Τι λέω, όχι, με δήλωσε αυτή πάλι, αλλά το ήξερα αυτή τη φορά. Και μου στέλνουν ένα μήνυμα, είχαμε κάνει τη δήλωση Ιούνιο και μου στέλνουν ένα μήνυμα Σεπτέμβριο. Δηλαδή, εγώ το είχα ξεχάσει. Λέω εντάξει, δεν με πήραν ούτε καν για να περάσουν τρεις μήνες. Και μου έρχεται ένα email και μετά ένα μήνυμα στο κινητό. Και μου λέει γεια σας και τα λοιπά. Έχετε περάσει, ας πούμε, στις 100 για τα Καλλιστεία. Ελάτε σε αυτό το ξενοδοχείο να σας δούμε και τα λοιπά. Αθήνα. Ναι, δεν θα το πω. Στο μεταξουργείο ένα μεγάλο καινούριο. Ένα μεγάλο καινούριο στο μεταξουργείο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εγώ δεν κατάλαβα. Τώρα πρέπει να περάσω από εκεί ξανά να το δω. Ναι. Και πάμε εκεί, με την αδερφή μου εννοείται. Κέρβερο. Πάντα εκεί παντός. Η αδερφή σου είναι μεγαλύτερη. Ναι, δασκάλα δημοτικού είναι και αυτή. Εγώ δεν είμαι δασκάλα, μαθηματικός είμαι. Απλά είναι και αυτό το χώρο της εκπαίδευσης. Ναι. Και εντωμεταξύ εγώ δεν ήξερα να το δείξει η τηλεόραση. Γιατί μέχρι πέρσι. Τα κάναμε τύπου στη Λούφα. Πάμε εκεί και πει σου λέει: εσύ τα ρελά, εσύ μη σε λάς, εσύ αυτό και γεια σα. Χωρίς τίποτα, χωρίς καμία πασαρέλα, ρούχα, δεν υπήρχε λόγο. Τίποτα. Έτσι, πως πας και κάνεις το casting, επιτόπου στο casting, ας πούμε, βγάζανε και ποιες είναι οι νικήτριες. Και ποιος ο λόγος να. Απλά θα γίνει μετά παρά έξω για να. Έβγαινε στο κομμάτι στην Ελλάδα. Προφανώς, όπως και η Λιάννα από το GNTM, που να φανταστώ όλες οι κοπέλες τη βλέπετε, είχε βγει στα ρελά και δεν το έδειξε. Όμως πήγε στο Miss Universe. Αυτό που θέλω να μάθω. Γιατί εγώ θέλω να μαθαίνω συνέχεια. Θέλω να μου πεις, αυτή η διαδικασία κράτησε ένα μήνα μέχρι να προετοιμαστείτε για να βγείτε στα Καλλιστεία. Και τι κάνατε? Το πρώτο που κάναμε ήταν, αφού μας στείλανε το μήνυμα και τα λοιπά, πήγαμε στο ξενοδοχείο που είπα και πριν. Και από τις 100 περάσαμε στις 30. Ωραία. Μετά από τις 30, ξανά έγινε ένα δεύτερο casting κάπου στον Γκάζι. Και από τις 30 περάσαμε στις τελικές 18 που ήμασταν και στα Καλλιστεία. Mm-hmm.
και ξεκινήσαμε επί τόπου. Παρένθεση να κάνω λίγο. Από τις 18 είναι άλλες που προορίζονται για το είναι αντίπλο 4 Miss Young και 14 ουσιαστικά είναι οι μεγάλες που πάνε για μισέλα στα ρελά. Και όταν λέμε μεγάλες μέχρι πόσο χρονών? Μέχρι 26. Και όταν λέμε μικρές? Οι Miss Young είναι από 16 στους 18, ανήλικες. Τηλέφωνο. Πώς με παίρνει τηλέφωνο? Θέλει να μάθει κάποιο για το Miss Young. Έλα μπαμπά! Τι θες να μάθεις, πες μου. Λοιπόν, ωραία, άρα αυτή και ήταν... περάσαμε στις 18 και ξεκίνησαν οι προετοιμασίες. Προετοιμασίες τι είναι? Να μάθουμε να περπατάμε. Α, γιατί και είστε από... μοντέλα ουσιαστικά εκεί πέρα. Κοίταξε, πολλές, η πλειοψηφία ήταν μοντέλα. Όμως κάποιες δεν ήμασταν, ούτε εγώ, δηλαδή δεν είχα περπατήσει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί ούτε τα κούνια δεν φόραγα. Οπότε πρέπει να μας μάθουν να περπατάμε. Χορογραφείς με την κυρία Καλένα. Οι χορογραφίες που κάνατε για το να μπείτε, ναι, στο χώρο να βγείτε. Βγούμε, να βγούμε πριν από τα μαγιό. Και επίσης πολλά fittings για, με τον κύριο Ζήνα που μας έντυσε. Ήταν οι τουαλέτες μας του κύριου Ζήνα, τα μαγιό των φωτογραφιών. Ωραία, πήγαμε και στη Μύκονο. Να τα λέμε αυτά. Έχει. Πήγαμε και στη Μύκονο γιατί κάναμε τα βιντεάκια που είδατε στο intro κάθε κοπέλα πριν βγει. Ναι. Που έλεγε τώρα είναι αριθμός 11, ξέρω εγώ, καλοκαίρι Αναστασία, ας πούμε, τελείως τυχαία. Και ένα λεπτό βλέπατε, ας πούμε, πώς περνάγα στη Μύκονο, τις προετοιμασίες μας. Αυτά ήταν. Ένα μήνα ουσιαστικά χορογραφίες και περπάτημα ήταν το πιο δυνατό που κάναμε. Και γυμναστική, έτσι. Δηλαδή, γυμναστική για χιλιόμετρα. Και πολύ γυμναστική. Και για να δείτε λίγο πώς είναι να είσαι και μοντέλο ταυτόχρονα. Τώρα, εγώ αυτό που είχα ακούσει όταν γελάς, γιατί καταλαβαίνεις, θα ρωτήσω. Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, όταν λοιπόν η Καγιά έλεγε ότι δεν χρειάζεται, μπορείς να βγεις στα ρελάς, έλεγε στην Ιωάννα Μπέλα, αλλά δεν κάνεις για next top model. Τι εννοεί ο ποιητής, μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Ναι, εννοεί ότι όταν μια κοπέλα έχει κάνει πλαστικές, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το πρόσωπό της και δεν μπορεί να υπηρετήσει πολλά concept. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι εγώ, ας πούμε, έρχομαι σε σένα τώρα και με βάφεις μοβ, μετά θα έρθω και θα με βάψεις κίτρινη και θα με κάνεις πουλί, ας πούμε, για να βγάλω μια φωτογραφία. Μετά θα είμαι Ινδιάνα για να βγάλω μια φωτογραφία. Όταν είσαι όμως, έχεις πάρει μια συγκεκριμένη μορφή, δεν μπορείς να αλλάξεις. Πολύ μπάρμπι, θα να λέμε. Ναι, δηλαδή κάνεις μόνο για μορφιά. Μια μπλή. Αυτό και αυτό κάνει και καλή αιστεία, Ιωάννα. Ευτυχώς δεν έχω κάνει καμία πλαστική, μπορώ να βάλω ένα μοντέλο. Μπορεί να καλή αιστεία, να πα άνετα. Θα κρατήσουμε σιγή μέχρι να της βάλω την πλεφαρίδα και μετά θέλω να μου πει τι έγινε στη Μύκονο. Στα καλλιστή, ποιος σας έβαψε? Ο Φρέντι. Καλομπράτσο. Ο ίδιος έβαφε η ομάδα του και το και φέρει ο, όχι, όχι. Και ο ίδιος και η ομάδα του. Δηλαδή έβαφε και ο ίδιος, αλλά όταν τελείωνε κάποια κοπέλα που ήταν στην ομάδα του, παίρναγε πάντα το Φρέντι να δώσει το τελικό και ή να κάνει κάποια διόρθωση ίσως. Αλλά έβαφε και ο ίδιος. Έβαψε αρκετές κοπέλες. Ζούγα, καφέ. Στον αφρό μου έχει. Λοιπόν, πες μου στη Μύκονο πόσες μέρες κάτσατε? Πέντε ή τέσσερις. Ή τρία ή τέσσερα βράδια. Δεν κάνατε διακοπάρες. Όχι, και ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μας βλέπαν όλοι και λένε, α, Μύκονο, Ζωάρα. Βγήκαμε μόνο ένα βράδυ. Ναι. Πήγαμε, φάγαμε. Και μετά πήγαμε και πιαμε ένα κρασί. Όλοι μαζί, της ομάδα προφανώς, όχι να βγει με τη φίλη σου. Και ξυπνάγαμε από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και κάναμε φωτογραφίες και βίντεο. Είναι δύσκολο, γιατί δεν πάω καλυστία. Σκέψτε το. Ξέρω, πρώτη εμφάνιση μαγειό. Μετά τρέχαμε σαν τις τρελές να αλλάξουμε. Δεύτερη εμφάνιση με το φόρεμα, φωτογραφία. Μετά τρέχαμε στα σοκάκια κάτω να βγάλουμε στα σοκάκια βίντεο και φωτογραφίες. Ήσασταν τώρα εσείς Μύκονο. Ωραία, σε μια πάρα πολύ ωραία βίλα. Με πρωινό. Πρωινό πεντάστερο. Ήτανε βίλα και οι κοπέλες που δουλεύανε στη βίλα, που την καθαρίζανε, που ήταν οι μαγείρες, αυτές μας κάναν πρωινό, όχι δηλαδή τύπου μπουφέ, κατέβα ξενοδοχείο. Σαν έμενε σε ένα τεράστιο σπίτι με άπειρα δωμάτια και αυτό δηλαδή. Που θέλω να καταλήξω ότι εγώ σούμε, δεν αντέχω να βλέπω τα πρωινά στα ξενοδοχεία, στα καλά και που... Σου είχαν απ' όλα. Εκεί λοιπόν σας είχαν απ' όλα, σας είχαν να τρώτε πιτουράκια, βραωμίδια. Μας τα είχαν και τα πιτουράκια μας. Δηλαδή μας είχαν γιαούρτια με ξύρους καρπούς και κράμπερις να τρώμε για πρωί. Αλλά μας είχαν και τα
κρουασάν βουτύρου μας, τα ζαμπονοτυροπιτάκια μας, τα όλα τα τηγανιτά μας, τα βουτύρα μας. Α, εντάξει, θα σου ρωτήσανε κανονικά. Τα πάντα. Εμείς επιλέγαμε τι θέλαμε να φάμε. Αυγά, τα πάντα, τα πάντα. Σαν να τρώσω ξενοδοχείο. Ξέρεις τι μου κάνει τρομερή εντύπωση και το έχω πει σε όλους τους φίλους στην οικογένειά μου. Ότι τα κορίτσια των Καλλιστείων, παραδόξως, ήταν πάρα πολύ καλά και κομπλεξάριστα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το περίμενες. Περίμενες θα δεις... Περίμενα θα γίνεται ό,τι γίνεται στο Next Top Model. Χαμός. Ίντριγκες, τσακωμή, τίποτα ρε. Περνάγαμε τέλεια, λες και ήμασταν πενταήμεροι. Δεν σου κάνω πλάκα. Τώρα το λέω ειλικρινά. Ναι. Και δεν το περίμενα καθόλου. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες οι οποίες ήταν λίγο πιο στριμμένες, αλλά ήταν δύο βαριά. Κάνανε παρέα αυτές, ήταν η διάδο φωτιά. Ίσως. Και ήσαν αυτές οι δύο να σε ρωτήσω ή να μην ρωτήσω. Να μην ρωτήσω, τέλος πάντων. Άμα ρωτήσει ο κόσμος ακόμα, εντσάντε. Θα το πω. Λοιπόν, ρωτήστε παιδιά, αν πας και μάθουμε. Δεν μπορώ να ρωτήσω. Εγώ δεν έχω άλλο προφίλ, δεν θα μπω. Ω Χατζιώτη, πες μου σε παρακαλώ, ποια ήταν αυτές οι δύο. Και γυρνάτε από Μύκονο τώρα. Και τι άλλο κάνετε εκεί μετά. Γυρνάμε, συνεχίζουμε πρόβες full, fittings, δηλαδή πηγαίναμε, μας μετράγανε, μας δοκιμάζαμε τα φορέματα που θα βάλουμε κτλ. Τελευταίες μέρες πήγαμε στο Gazi Live που έγιναν και τα Καλλιστεία και κάναμε γενικές πρόβες εκεί. Τα Καλλιστεία εμείς τα είχαμε κάνει πολλές φορές πρόβες που είδατε. Κανονικά, με την Κολέτα την παρουσιάστηκε τη ράλη, λες και ήταν πραγματικά Καλλιστεία. Είμαι λίγο αστεία τώρα, σαμουράι. Και φτάνει η μέρα των Καλλιστείων λοιπόν. Ναι, για να επανέλθουμε στο θέμα. Και βγαίνουμε μαγιό, χορευτικά αυτά και εμείς πίσω είχαμε και monitor. Οπότε εγώ είχα δει τη βαθμολογία των κριτών. Κανονικά εμείς πίσω δεν βλέπουμε τη βαθμολογία, τη βλέπουμε μόνο ο κόσμος από το σπίτι. Δηλαδή στα πρώτα με το που βγαίνει στα μαγιό, οι κριτές σε βαθμολογούν. Και εγώ την είχα δει τη βαθμολογία. Εντάξει, δεν θα τη σχολιάσω τώρα, οι κριτές ξέρουν καλύτερα από μένα. Για πες τη βαθμολογία εδώ να τη μάθουμε όλοι. Εγώ είχα 57. Στα πόσα? Στα 70. Τι κριτήρια είναι? Ήταν 7 οι κριτές. Ναι. Πόσο βάλει αυτό? Α, 10 δηλαδή να βάλει το άριστο καθένα. Και είχα 57, κάπου εκεί δεν θυμάμαι, 58. Οπότε είχα ψηλιαστεί λίγο τη φάση, αλλά μετά. Κανονικά ξέραμε ότι θα κριθούμε και από τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που μας κάνανε. Γιατί πάντα κάνουν στα Καλλιστεία ερωτήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται από παλιά. Ναι. Και έμαθα ότι δεν κριθήκαμε. Ότι είχαν βγει τα αποτελέσματα. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα έτσι στήσιμο στην όλη διαδικασία? Με το ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος κτλ. Δεν νομίζω ρε εσύ, γιατί ποιον να πρωτοστήσεις. Δηλαδή, τι, όλοι οι κριτές, ας πούμε, 7 άτομα μπορούν να στηθούν, να τους στήσει, τι, να τους λαδώσει. Όχι, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, μέσα που ήρθαν στην αρχή οι κριτές να βαφτούν και 7, η κυρία Παλαιολόγου, η ηθοποιός και 7, πρώτη φορά μας βλέπανε. Δηλαδή, για ποιο λόγο να υποστηρίξουν κάποια κοπέλα. Και φάνηκε ότι δεν ήξερε καμία. Οπότε δεν νομίζω να είναι στημένο. Μα είναι όλα τόσο αξιοκρατικά σε αυτή τη χώρα, οπότε. Μας κοροϊδεύει. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι μόνο ότι ο κόσμος γενικά ξέρει και καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πεις τι γίνεται. Δηλαδή, εγώ και ψέματα, ας πούμε, να πω ή και να πω και την αλήθεια μου. Ο κόσμος μπορεί να καταλάβει. Είμαι σίγουρη. Ναι, είναι έξυπνος πλέον ο κόσμος. Δεν τα χάφτει όλα. Μόνο φέτος υπήρχε και ένας 8ος κριτής που ήταν ο κόσμος που ψήφιζε. Ναι. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος είχε το μεγαλύτερο αντίκτυπο στη βαθμολογία. Δεν είμαι και σίγουρη. Αυτή τη βαθμολογία τη μάθατε στο τέλος σίγουρα. Στο τέλος που δόθηκαν τα βραβεία, Miss Tourismos, Miss Fitness και Miss Χαμόγελο, δόθηκε και η επιλογή του κόσμου. Υπήρχε πάντα αυτός ο τίτλος, το Miss Χαμόγελο. Όχι. Υπήρχε το Miss Φωτογένεια που δεν υπήρξε φέτος. Και το Miss Tourismos που είναι το πιο γνωστό, υπήρχε πάντα. Πολύ παλιά. Το οποίο και το πήρε. Miss Tourismos σημαίνει Miss Ελληνική Ομορφιά. Να τονίσω. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι είσαι πιο όμορφη αν βγει με τουρισμό, σημαίνει ότι έχει την πιο αντιπροσωπευτική ομορφιά τη χώρα σου. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή, με τουρισμό Ρωσία, α πούμε, σημαίνει ότι θα είναι μια η οποία θα είναι τέρμα Ρωσία, με γαλάζια μάτια, δεν ξέρω πώ. Ξανθιά, ψηλή, άσπρη, γαλάζια μάτια κτλ. Είναι δηλαδή κλασική ελληνική ομορφιά. Μπορεί, ας πούμε, μια ξανθιά στα Καλλιστεία να είναι πιο όμορφη από μένα, αλλά δεν θα βγει ποτέ μη τουρισμό. Κατάλαβε. Ναι, δεν έχει την ελληνική ομορφιά, την παραδοσιακή. Εμένα, ας πούμε, θα μου θύμιζε και τύπου Σπαρτιά τη Αλληνίδα. Mm.
Και τώρα να σε ρωτήσω κάτι για το επόμενο βήμα. Μου πες τώρα λίγο για την προετοιμασία σου και τι θα κάνεις στις Φιλιππίνες και τι θα γίνει εκεί και τι κάνετε τώρα. Ναι, εγώ τώρα ως, με τον τίτλο της αναπληρωματικής ταρελάς θα πάω στο παγκόσμιο διαγωνισμό, το Mr. Continental, που θα γίνει Φιλιππίνες 26 Ιανουαρίου. Να το δείτε. Δεν ξέρω σε πού θα το δείτε, θα σας το πω όμως. Φεύγω 7 Γενάρη. Και θα λείπω για 20 μέρες εκεί γιατί κάνεις προετοιμασίες και εκεί χορευτικά. Ό,τι έκανες εδώ. Ναι. Θα συμμετάσχουν 85 χώρες. Ναι. Και θα ζωηθώ. Ευχηθείτε, παιδιά, να κάνω περήφανη την Ελλάδα μας. Το ευχόμαστε. Γιατί θα φορέσουμε και κοστούμια παραδοσιακά η κάθε χώρα. Μπα σκοπούλα. Δεν ξέρω. Καλώς. Δεν έχω κάνει ακόμα fitting. Δεν έχω. Θα πήγαινε στο Greece Next Top Model. Και αν όχι, γιατί. Και αν ναι, γιατί δεν πήγε. Τι ερώτηση είναι αυτή. Κόλαφο. Όχι, δεν θα πήγαινα. Γιατί. Αν ήταν πραγματικά ένα, ας πούμε, κάτι τύπου που σε εκπαιδεύουν να γίνεις μοντέλο. Ναι. Θα πήγαινα. Άρα... Αλλά εκεί νομίζω ότι απλά σε ξεφτυλίζουν και να κάνουν νούμερα. Νομίζω ότι τις τσιγκλάνε για να τσακώνονται. Και θέλουν να τις ξεφτυλίζουν, δεν τους νοιάζει. Όσον αφορά αυτό που λες, τσιγκλάνε για να τσακώνονται. Εάν είσαι σε ένα σπίτι, 20 κότες μέσα, συγγνώμη για το πρόβλημα. Μόνο γυναίκες. Έτσι, μόνο γυναίκες, γιατί αναφέρομαι. Δηλαδή και εγώ πότε θα ήμουν να ήμουν εκεί μέσα. Δεν θα τσακωθείς. Δεν γίνεται. Ναι, θα τσακωθείς. Γιατί πες... Με την αδερφή σου μέχρι σπίτι θα τσακωθείσαι. Και οι 10 παράλληλα έχουν περίδει ότι θα γίνεται εκεί μέσα. Φωτιά. Βάλει λίγο αυτό. Πού, χίλια, ναι. Το λοιπόν, σε λίγο θα την φέρω κοντά, θα πάει μόνη της δηλαδή κοντά στην κάμερα για να δείτε το μακιγιάζ πάρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, εάν θέλετε να κάνετε κάποια άλλη ερώτηση που δεν την έκανα εγώ, γιατί δεν είμαι πολύ καλή σε ερωτήσεις, η αλήθεια είναι, δεν είμαι κουτσοβολάκι γι' αυτό. Μπορείτε να την κάνετε από κάτω στα σχόλια και η Αναστασία θα απαντήσει. Εντάξει, ένα το κρατούμενο, κάτσε να τα πω να μην ξεχάσω αυτό που θέλω να σας πω. Μετά, είπαμε, θα βάλουμε από κάτω στην περιγραφή το Instagram της Αναστασίας. Follow, να το κάνετε, εννοείται, για να δούμε και τι θα γίνει και στις Φιλιππίνες και εκτός αυτού μπορείτε να θέλετε να τη ρωτήσετε κάτι που να μην θέλετε να το δουν όλοι για να πάρετε μια πιο έτσι απάντηση, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα απαντήσει, είναι πολύ καλό κορίτσι, να το ξέρετε, να το ξέρετε, να το ξέρετε. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο για να κλείσω, μην ξεχάσετε να του δώσετε ένα μεγάλο like, να κάνετε subscribe στο κανάλι. Με τι άλλο, να πατήσετε και το κουδουνάκι, γιατί ανεβάζω συχνά βίντεο, έτσι να τα βλέπετε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τα φιλάκια μου. Μουα. Bye! Ευχαριστούμε πολύ, γεια.